σήμερα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ενώ δεν ξεκινήσαμε καλά, αφήσαμε τον Άρη να τρέξει. Πιστέψαμε στο παιχνίδι. Ελέγξαμε κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό του παιχνιδιού, τους κόσμους και τους διαδρομούς. Ελέγξαμε στα rebound. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε μόλις 20 μέρες όλοι μαζί. Ο Άρης είναι μια καλή και πολύ πιο έτοιμη ομάδα από εμάς, αλλά δείξαμε ότι είμαστε σε καλό σημείο. Το κάναμε στα ίσια την ομάδα του Άρη και το παιχνίδι τύχε σε λεπτομέρειες ένα σου στο τέλος όπως να έχουμε στοχίσει και να έχει γίνει το μάτς να ήταν πιο κοντά ακόμα. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Είμαστε ΑΕΚ, βγαίνουμε σε κάποια παιχνίδια για να κερδίσουμε. Και ξεκινάμε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα την Κυριακή στην Αμαλιάδα, που αυτό είναι ο στόχος μας. Και θα συγκεντρωθούμε από εδώ και πέρα στο μάτι της Κυριακής, παιχνίδι με παιχνίδι, να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Παπαδονίου. Ο Αλέξανδρος Βέζε. Σιγά σιγά. Το μικρόφωνο. Το άλλο πάνω. Το άλλο πάνω. Καλησπέρα και από μένα. Έγινε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ γιατί δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Δεν παίξαμε στον βαθμό που έπρεπε να παίξουμε. Σουτάραμε πιο πολλά τρίποντα από οτιδήποτε. Στην επίθεση κολλήσαμε. Το μόνο θετικό που μπορούσαμε να κρατήσουμε είναι το αποτέλεσμα και να δούμε τι μπορεί να διορθώσουμε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Έχουμε δύο παιχνίδια σε πολύ λίγες μέρες, αλλά το μόνο που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι της Πέμπτης που έρχεται. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε και για την Πέμπτη και για το πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω πάλι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και ένα καλό πρωτάθλημα. Υπάρχουν ερωτήσεις. Αυτά τα περισσότερα πράγματα πώς θα ερμηνεύσει, τι εννοεί. Πρέπει να δουλέψουμε στα λάθη μας, να δούμε γιατί δεν κάνουμε τόσους πολλούς εκνηδιασμούς και γενικά στο επιθετικό κομμάτι να διορθώσουμε πολλά πράγματα και πλέον αμυντικά να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά γιατί πάμε 57 πόντους. Αλλά μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα.